την Παρασκευή είναι μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη σύσκεψη, η οποία θα αφορά το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο είναι να καταρτιστεί για το Δήμο Άρους Μυκηνών. Τι είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο? Είναι η αποτύπωση, η χωροθέτηση, αν το θέλετε αλλιώς, διαφόρων χρήσεων που θα γίνουν, η πρόβλεψη των χρήσεων αυτών, αν το θέλετε αλλιώς, είναι θα είναι και θα αφορά όλο το Δήμο Άρους Μυκηνών, θα είναι ουσιαστικά ένα νοικοκύρεμα πολεοδομικό, χωροθετικό του Δήμου, ούτως ώστε να θεραπεύσει και να μας απαλλάξει από παθογένειες οι οποίες έχουν σωρευτεί από τις ΖΟΕ με τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα τα οποία έφεραν στην περιοχή μας, στο Δήμο μας ειδικά, στο Δήμο Άργους, αλλά και άλλα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν από την ασυμφωνία των ορίων μεταξύ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των ΖΟΕ και ελλείψεων τα οποία υπάρχουν σε διάφορα σημεία πολεοδομικά σε όλο το Δήμο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Όταν επευλήθησαν οι ΖΟΕ, θεωρώ ότι οι δημότες του Άργους, τότε, του Δήμου Άργους, δεν γνώριζαν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι ακριβώς συνέπειες θα υπήρχαν από αυτό το καινοφανές τότε νομοθέτημα των ζωνών, των ΖΟΕ, των ζωνών οικιστικού ελέγχου. Δυστυχώς, πιστεύω ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της οικονομικής συρρήκνωσης, μαρασμού και της κακοδαιμονίας του Δήμου μας. Επομένως, σε αυτό το στάδιο δεν ακούστηκε ο κόσμος, δεν ακούστηκαν οι δημότες του Άργους, δεν ακούστηκε η Δημοτική Αρχή, δεν ακούστηκε κανένας. Αντίστοιχα, όταν τελείωσε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ήταν δυστυχώς εκείνη η περίοδος που ο αείμνηστος δήμαρχος Μπούρης ήταν άρρωστος, δεν μπόρεσε να παρακολουθεί στα τελικά στάδια την όλη η κατάσταση, δεν νομίζω ότι αναπληρώθηκε το κενό αυτό επαρκώς και για τον λόγο αυτό πάλι δεν ακούστηκε η Δημοτική Αρχή και η φωνή των Δημοτών του Άργους. Είναι η ευκαιρία τώρα με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο για να εξηγήσω, αυτό έχει ανατεθεί, το έχει αναλάβει από το Υπουργείο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το έχει αναθέσει υπεργολαβικά σε μια μεγάλη εταιρεία, σε ένα μεγάλο μελετητικό γραφείο, το γραφείο Δοξιάδη. Εμείς λοιπόν με το γραφείο Δοξιάδη έχουμε έλθει σε επαφή ως Δήμος, έχουμε θέσει τους προβληματισμούς μας, έχουμε δώσει τα στοιχεία τα οποία μας ζήτησαν, τόσο εμείς όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, για το που είναι οι δρόμοι, ποια είναι που βρίσκονται τα ρέματα, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες υπάρχουν, που είναι τα όρια των οικισμών κτλ. Αυτά εννοώ. Λοιπόν, και με βάση αυτό έρχονται για να υπάρχει μία ευρεία σύσκεψη, να ακούσουν, τους έχουμε πει ότι τρίτη φορά δεν θα υπάρξουν νομοθετήματα για εμάς χωρίς να ακουστεί η φωνή μας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι στο τι ζητάμε, στο τι ανάγκες έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 250 επιχειρήσεις περίπου, 240 νομίζω, οι οποίες στερούνται άδειας λειτουργίας στο Άργος. Δεν είναι δυνατόν να φεύγουν βιοτεχνίες και βιομηχανίες σε άλλα μέρη επειδή εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους εγγυηθούμε την νομιμότητα της λειτουργίας τους στις περιοχές που είναι εγκατεστημένα. Και για τον λόγο αυτό λοιπόν θα είναι εκεί παρόντες και θα είμαστε εκεί παρόντες όλοι. Μηχανικοί, καλά, η Δημοτική Αρχή βεβαίως θα είναι όλοι,
αλλά θα είναι εκεί και οι διάφοροι φορείς, έτσι όπως είναι και φαίνεται στην πρόσκληση, θα είναι βεβαίως το Επιμελητήριο Αργολίδας, θα είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, θα είναι ο Συμβολογραφικός Σύλλογος, θα είναι όλοι οι μηχανικοί, μάλιστα εν ώψη και της σύσκεψης της Παρασκευής, θα έχω και μία συνάντηση μεθαύριο και με τον Σύλλογο Μηχανικών εδώ της περιοχής για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Θα είναι βεβαίως, θα είναι όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στο θέμα αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος. Θα είναι μεγάλη σύσκεψη και πολύ ουσιαστική θεωρώ. Και δεν ξέρω αν φτάνει μόνο μία συνάντηση, ενδεχομένως να γίνουν και άλλες. Θα γίνουν όσες χρειαστεί. Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα είναι, βεβαίως, θα είναι μια πρώτη σύσκεψη πάντως και καλό. Έχουμε ανοίξει, όπως ξέρετε, έχουμε ανοίξει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποσταλούν οι απόψεις. Όλα αυτά συντονίζονται και από τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αδρακτά, αλλά και από τον σύμβουλό μου, ειδικό σε θέματα πολεοδομίας, τον Σταύρο Παπανικολάου. Όλα αυτά την χάνουν επεξεργασίας και θα έχουν τύχει τις απαραίτητες επεξεργασίες ώστε να παρουσιαστούν στο κοινό, να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και με το γραφειοδοξιάδι, τους υπεργολάβους, αλλά θα είναι παρόντες και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα είναι παρόντες και από το Υπουργείο, για να μπορέσουν να συζητήσουμε όλοι οι φορείς μεταξύ μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει για να βελτιωθούν και να αρθούν όλα αυτά τα προβλήματα και οι κακοδαιμονίες στο Δήμο Αρρώστου Μικηνών. Κύριε Δημάρχε, επειδή πέρασε λίγο έτσι, έχει ανοίξει διαβούλευση επομένως για το θέμα. Γιατί ναι. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό για τους δημότες, γιατί βεβαίως κάποιοι μπορεί να μην το κατάλαβαν τις απόψεις. Βεβαίως. Δηλαδή ο κόσμος είναι παρόν. Βεβαίως, βεβαίως. Και θέλουμε να ακούμε τις απόψεις του κόσμου. Το χρειαζόμαστε. Νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές, το είχαμε πει και προεκλογικά, ότι ένας βασικός λόγος, όπως είπα, του μαρασμού και της συρρήκνωσης εμπορικής πληθυσμιακής οικονομικής του Δήμου μας, θεωρούμε ότι οφείλεται σε κενά, ελλείψεις και προβλήματα πολεοδομικής φύσεως.